Τα μέλη των σωστικών συνεργείων στην Ανατολική Ουκρανία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια τριών κτηρίων που επλήγησαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτα στην πόλη Τσάσιβιάρ, στην επαρχία του Ντόνετσκ. Τουλάχιστον ένας άνδρας ανασύρθηκε από τα ερείπια μετά από μια μακρά επιχείρηση απεγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμια. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 άλλοι αγνοούνται μετά την επίθεση που έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Δεκάδες Ουκρανοί πολίτες βοηθούν τα σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Το σφοδρό χτύπημα έγινε σε μια κατοικημένη συνοικία της πόλης, στην οποία διαμένουν κυρίως άνθρωποι που εργάζονται σε κοντινά εργοστάσια. Ο γιος μου, που είναι 32 ετών, πήγε να δει πού ήταν το χτύπημα του πυράβλου. Όταν έγινε το δεύτερο χτύπημα, πήδηξε στο διάδρομο και αυτός και ο πατέρας του χτυπήθηκαν μαζί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολίασε την επίθεση με πυράβλους στην νυχτερινή του ομιλία, λέγοντας ότι όλοι όσοι δίνουν εντολές για τέτοια χτυπήματα σε πολίτες θα τιμωρούνται. Σκοτώνουν αμάχους σκόπιμα, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Η Ρωσία, η οποία λέει ότι διεξάγει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, αρνείται ότι επιτέθηκε σκόπιμα κατά αμάχων. Το Κίεβο προέτρεψε τους ντόπιους στην κατεχόμενη από τη Ρωσία νότια περιοχή της Χερσόνας να την εγκαταλείψουν, επειδή οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας φέρεται να προετοιμάζουν μια αντεπίθεση εκεί.